Ακούσαμε τους δημάρχους, οι οποίοι πήραν σήμερα το έγγραφο της περιφέρειας και των τεσσάρων αντιπεριφερειών της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώνας και Γρεβενών, που τους ζητάτε, το έχω εδώ το έγγραφο στα χέρια μου, που τους ζητάτε να δούνε τους χώρους φιλοξενίας. Να αναφερθούμε λίγο ποιος ο στόχος αυτής της αποστολής στους Δήμους, τι ζητάτε ακριβώς και το πώς μπορούν να βοηθήσουν οι Δήμοι σε ενδεχόμενο φιλοξενίας προσφύγων προς την περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας. Καταρχήν, αυτή η διαδικασία, όπως γνωρίζετε, ξεκίνησε από το προηγούμενο Σάββατο, που υπήρχε μια σύσκεψη όλων των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας και έγινε μια εκτενή συζήτηση για το ζήτημα του προσφυγικού, που είναι ένα, θα έλεγα, σοβαρό ζήτημα που απασχολεί τη χώρα μας και θα πρέπει όλοι μας αυτή την περίοδο που θα διανύσουμε, που υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες, ίσως αν και δεν είναι προορισμός η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας ή θα έλεγα ακόμα και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δεν υπάρχει τέτοια, θα έλεγα, χωροθέτηση για προορισμό για τους πρόσφυγες, για τους μετανάστες από την Συρία. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς πρέπει να έχουμε μια ετοιμότητα από όλες τις υπηρεσίες, από όλους τους φορείς, έτσι ώστε αν υπάρχουν προς την περιοχή μας για διάφορους λόγους διοχέτευση των προσφύγων, τότε εμείς πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα για να μπορέσουμε να τους υποδεχτούμε με μια στοιχειώδη, θα έλεγα, ιατροφαρμακευτική αλλά και περίθαλψη, αλλά και για τη στέγασή τους και με τρόφιμα και ό,τι άλλο χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα, θεωρώ ότι οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία είναι σε μια κατεύθυνση επαγρύπνηση όλων των φορέων, ετοιμότητα. Και φυσικά, αν υπάρξει τέτοια διέξοδος προς την περιοχή μας, θα πρέπει εμείς να είμαστε απόλυτα έτοιμοι για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε αυτά τα κύματα των προσφύγων που ίσως θα έρθουν στην περιοχή μας. Εσείς δεν ζητάτε ακριβώς από τους Δήμους σε αυτά που στείλετε αυτή τη στιγμή. Θεωρείτε ότι υπάρχουν τέτοιοι χώροι στην περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας, δηλαδή στους Δήμους Φλόρινας, Πρεσπών και Αμυντίου? Ακούσαμε τους δημάρχους να διαφωνούν ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι και ότι το είδαν και κάπως αρνητικό όλο αυτό που γίνεται το τελευταίο διάστημα, όχι από την πλευρά της περιφέρειας, το να είναι οι πρόσφυγες εδώ. Ναι, να τους φιλοξενήσουμε, αλλά μήπως ανοίξει και κάτι μόνιμο. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένας φόβος που ίσως να είναι, θα έλεγα, απόλυτα συνυφασμένος με τα γεγονότα που ακολουθούνται αυτή την περίοδο στη χώρα μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή κάποια στιγμή ίσως αν το πρόβλημα διωγγωθεί στη χώρα μας και συνεχίσουν να παραμένουν τα σύνορα κλειστά της γειτονικής χώρας, γιατί ξέρετε τώρα η μοναδική διέξοδος από την περιοχή μας είναι στην Ιδωμένη. Οπότε οι πρόσφυγες, κανένας δεν θέλει να έρθει εδώ στην περιοχή, στη Δυτική Μακεδονία, και αυτό που έγινε περιστασιακά στη Κοζάνη έγινε για μια χρονική περίοδο πολύ ελάχιστη, γιατί ο προορισμός τους είναι οι Ιδωμένοι και όσο μπορούν ταχύτερα να φύγουν από τη χώρα μας. Αυτός είναι ο προορισμός των προσφύγων, η κεντρική Ευρώπη. Εμείς όμως δεν πρέπει να δούμε αν αυτό το πρόβλημα αρχίσει να εντείνεται την επόμενη περίοδο, αν θα υπάρχει δυνατότητα να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και πώς θα τους φιλοξενήσουμε, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις με τις υπηρεσίες, με τη δραστηριότητα, με τους φορείς τους ανεξάρτητους, με τον Ερυθρό Σταυρό, να δούμε τους χώρους και αν μπορούμε πραγματικά να δεχτούμε, να υποδεχτούμε αυτούς τους ανθρώπους. Θα πρέπει να είμαστε σε μια ετοιμότητα, νομίζω, και αυτός είναι ο στόχος της επιστολής την οποία στείλαμε. Και θεωρώ ότι και στη Φλόρινα, αλλά και σε άλλες περιοχές, στο Αμύντεο και στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία, ίσως να υπάρχουν κάποιοι χώροι τους οποίους δεν τους έχουμε εκτιμήσει και τους οποίους με μια κατάλληλη, ξέρω, διαμόρφωση να μπορούμε να υποδεχτούμε κάποιους ανθρώπους. Δεν μιλάμε για χιλιάδες, αλλά τουλάχιστον 100-200 ανθρώπους, ίσως να υπάρχει δυνατότητα να τους φιλοξενήσουμε και σε ξενοδοχεία, γιατί αυτό προβλέπεται από την συμφωνία η οποία έχει επιτύχει η σημερινή ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει συλλογικά από κοινού όλοι μαζί να δούμε σε επίπεδο πολιτικής προστασίας πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην μείνουν στο έλεος του Θεού, αλλά να υπάρχει μια στοιχειώδης φιλοξενία, την οποία, όπως ξέρετε πολύ καλά, την έδωσαν τα δείγματα γραφής πρώτοι οι Δυτικομακεδόνες της Κοζάνης, οι οποίοι πραγματικά ανταποκρίθηκαν με πολύ ορθολογικό τρόπο αυτή την περίοδο. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει ετοιμότητα στην περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας για το ενδεχόμενο να σας πάρουν αύριο και τηλέφωνο, να σας πούν: κύριε Μπύρο, σας στέλνουμε 400 πρόσφυγες σήμερα να τους φιλοξενήσετε εκεί, αλλά χωρίς να ξέρετε εσείς ο ίδιος το πότε αυτοί οι πρόσφυγες θα φύγουν για την Ιδωμένη? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα και αυτός είναι ο στόχος που αναφέρεστε ακριβώς.
ότι εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε τις δομές και ποιοι θα είναι αυτοί. Γιατί το να τους αφήσουμε τους ανθρώπους έξω, νομίζω ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Ακριβώς. Αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Υπάρχουν κάποια κτηριακά συγκροτήματα, τα οποία θα τα συζητήσουμε με τους δημάρχους, θα αξιολογήσουμε τι δυνατότητες υπάρχουν, να είμαστε τουλάχιστον σε μια στοιχειώδη ετοιμότητα, να μην ευνηδιαστούμε, όπως λέτε και εσείς, να έρθουν κάποιοι 100-200 άνθρωποι στην περιοχή της Φλόρινας και να μην ξέρουμε πού θα τους φιλοξενήσουμε.